μεταξύ μας μπορούμε να επιχειρηματολογούμε. Η κυρία Ζαρούλια από τη Χρυσή Αυγή. Η κυρία Ζαρούλια Ελένη, από τη θέση της για 5 λεπτά. Ναι. Το εν λόγω πολυνομοσχέδιο αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο διαδίκτυο το βράδυ του Σαββάτου, με περιθώριο ανάρτησης ως το πρωί της Δευτέρας, στο πνεύμα της διαφάνειας και της απλότητας των νόμων. Πρόκειται για μια κατεπίφαση απλότητα, αφού κάθε άρθρο του βρίθη παραπομπών σε παλαιότερους νόμους, ακόμη και σε πίνακες που δεν περιλαμβάνονται. Αλλάζει το φορολογικό σκηνικό στη χώρα μας. Οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν νέους φόρους παρά την αντίθετη δέσμευση της κυβέρνησης. Επιβάλλεται στιγνή φορολόγηση στα ανύπαρκτα μισθώματα, αλλά οι νόμιμες εξώσεις απαγορεύονται. Οι ενοικιαστές που δεν πληρώνουν κανένα ενίκιο, όπως επίσης τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, τα κοινόχρηστα και ούτω καθεξής, αφήνουν οικονομικές εκκρεμότητες στους ιδιοκτήτες, αναγκάζοντάς τους να τις καλύψουν οι ίδιοι. Ενώ καταργεί τη δυνατότητα που είχαν να εκχωρούν στο δημόσιο μισθώματα που δεν είχαν εισπραχθεί. Η κυβέρνηση τιμωρεί τους Έλληνες που επένδυσαν τους κόπους μιας ζωής στην πατρίδα. Φορολογείται την περιουσία ανεξάρτητα από το αν παράγει εισόδημα ή όχι. Και είσαστε εσείς που πριν λίγο καιρό προτρέπατε τον λαό να μην πληρώνει τους φόρους, χαρακτηρίζοντάς τους ληστρικούς. Βαφτίζεται πλούσιο όποιον δηλώνει εισόδημα 12.000 ευρώ ετησίως και αυξάνεται τους συντελεστές φορολογίας. Στόχος δεν είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Στόχος είναι η διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος σας είναι να αρχίσει ο ελληνικός λαός να εκχωρεί στο κράτος την περιουσία του και εσείς να στεγάσετε τους δυστυχισμένους πρόσφυγες σε ένδειξη αλληλεγγύης. Αλήθεια, πόσο νόμιμο είναι να φορολογείσαι για κάτι που δεν έχεις εισπράξει? Η πρόσθετη φορολόγηση δεν θα συμβάλλει στο κλείσιμο της δημοσιονομικής ψαλίδας που αναμένεται να δημιουργηθεί κατά το 2015 με 2016. Περισσότερα σπίτια θα κλείσετε. Περισσότερες επιχειρήσεις θα φτωχεύσουν. Περισσότεροι άνθρωποι θα αυτοκτονήσουν από την απελπισία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 8, ορίζονται οι ποινικές διατάξεις για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις. Ο νόμος θα είναι αμήλικτος για όσους δεν δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα και την περιουσία τους. Θα είναι το ίδιο αμήλικτος και για τα πρόσωπα της δημόσιας ζωής που ξέχασαν να δηλώσουν τα εισοδήματά τους. Θα ισχύσει και αναδρομικά για όλα τα σχετικά σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτός των άλλων για τις μίζες ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει και ούτω καθεξής. Ξέχασε όμως να μας πει για τις απευθείας αναθέσεις του κόμματός του, Επιτασίας Χριστοδουλοπούλου, για τους παράξενους μετανάστες, για τα κονδύλια. Σε μεγάλη εφημερίδα που κυκλοφορεί σήμερα, γράφει εδώ ότι μπλόκο από το ελεγκτικό συνέδριο για δαπάνες αίτησης 10 εκατομμυρίων ευρώ. Φαγοπότη στα κονδύλια για μετανάστες. Αδιαφανείς διαδικασίες σε προμήθειες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη σύντηση προσφύγων και μεταναστών εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο και ζητεί να μην καταβληθούν τα ποσά στις προμηθεύτριες εταιρείες, καθώς δεν είχε προηγηθεί δημόσιος διαγωνισμός. Τώρα, μας είπε και ένας βουλευτής σας ότι η διακυβέρνηση των τελευταίων μηνών από εσάς ήταν χωρίς ως μη σκανδάλου. Αν αυτό δεν είναι σκάνδαλο, τότε τι είναι? Επίσης, θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, μιας και μιλάμε για διαφθορά και εξυγίανση και ούτω καθεξής. Στον αέρα παραμένει η τύχη περίπου 37.000 υποθέσεων του ΣΔΟΕ, από τις οποίες οι 12.500, 11.500 είπε ο Υπουργός πριν λίγο που μίλησε στην ομιλία του, παραγράφονται στο τέλος του χρόνου λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του σώματος από το Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα, αφού για την τύχη τους θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι θεσμοί. Περίπου 37.000 υποθέσεις με αντικείμενο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, το πολιτικό χρήματα, εξοπλιστικά προγράμματα κλπ. Περνούν στην ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και διατρέχουν ένα βάθος χρόνου μιας δεκαετίας, κινδυνεύουν είτε με άμεση παραγραφή είτε με πάγωμα επαόριστον. Τι πρόκειται να κάνετε για αυτό το θέμα? Λοιπόν, η δικαιοσύνη καλό θα ήταν να εφαρμόζεται προς όλες τις κατευθύνσεις και όχι μόνο από το κράτος εναντίον των πολιτών. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τους περισσότερους νόμους, που όμως είτε δεν εφαρμόζεται κανένας, είτε εφαρμόζονται αποσπασματικά και επιλεκτικά. Πολύ θα θέλαμε να δούμε με το αίσθημα της ισονομίας και ισοπολιτείας να την εφαρμόζεται και για τους εθνικούς εργολάβους, καναλάρχες και για όσα άτομα διασπάθησαν δημόσιο χρήμα παραμένοντας στο απειρόβλητο. Επιτέλους, βάλτε τους κλέφτες στη φυλακή, φέρτε πίσω τα κλεμμένα και επιπροσθέτω. Ξεκινήστε την εξυγίανση
από τον κλάδο των εφοριακών, για να μπορέσετε μετά να πιάσετε και τον απλό πολίτη. Στο άρθρο 14 γίνεται λόγος για αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ, η οποία θα επιτευχθεί με αύξηση διείσδυσης μηνιαίας κάρτας, προσέλκυση περισσότερων επιβατών, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής κτλ. Την ίδια στιγμή που θα αυξηθεί η τιμή εισιτηρίου κατά 10% λόγω αύξησης ΦΠΑ. Μάλιστα, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη το πλαίσιο της αποκρατικοποίησης της Τρενοσέ, με αποτέλεσμα να καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης προς την εταιρεία για το 2015. Η Χρυσή Αυγή είναι κάθετα αντίθετη προς τις ιδιωτικοποίησεις και το έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Εσείς προαναγγείλατε τις ιδιωτικοποίησεις για να ικανοποιήσετε τους θεσμούς. Έχετε βάλει πολιτήριο στις συγκοινωνίες. Η Χρυσή Αυγή λέει όχι στην υφαρπαγή της εθνικής περιουσίας. Οδηγείτε σε αδιέξοδο τους οργανισμούς εξαιτίας ενός αυξανόμενου ελλείμματος. Ασφικτούν όλο και περισσότεροι κλάδοι. Έχετε βάλει στο στόχαστρο όλες τις επαγγελματικές ομάδες και όλα αυτά είναι στο όνομα της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών. Προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε αυτά τα προβλήματα, δεν τα βιώνετε και είναι εύκολο για εσάς να λαμβάνετε τέτοιες αποφάσεις, αφού είναι οι εντολές των ξένων αφεντικών και σύμφωνα με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου 2015 δεν μπορείτε να προβείτε σε μονομερείς ενέργειες αν δεν αξιολογηθούν από τους θεσμούς. Θα καταργούσατε τα μνημόνια με ένα νόμο, θα ανεβάζατε τις κατώτατες συντάξεις. Αυτά θα έκανε η πρώτη φορά αριστερά. Η δεύτερη φορά αριστερά επιτίθεται με ευκαιριακή εισπρακτική πολιτική εναντίον των πολιτών, με ποινές χάδι σε αυτούς που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με μόνιμα capital controls, με εξαφάνιση μετρητών και απάνθρωπα νομοσχέδια. Η Χρυσή Αυγή είναι αντίθετη στο ξεπούλημα της πατρίδας και στο πλευρό του δοκιμαζόμενου Έλληνα. Η Χρυσή Αυγή λέει όχι στα εθνοκτόνα μνημόνια, όχι στην εθνική υποδούλωση. Και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε επί της αρχής αυτό το πολυνομοσχέδιο. Ευχαριστώ.